Ένας 59χρονος άνδρας συνελήφθη αργά χθες το βράδυ μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του ποδιακού συλλαλητηρίου στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος άνδρας σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, ενώ με εντολή της αγγελέα φέθηκε ελεύθερος. Η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε ρινγκ, όταν διαδηλωτές αλλά και πρόεδροι των ποδιακών σωματείων αντιλήφθηκαν την παρουσία των δύο μελών της Χρυσής Αυγής, κινήθηκαν προς το μέρος τους και τους ζήτησαν να φύγουν. Εκείνοι δεν έφυγαν και τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν. Ξύλο, μπουνιές και κλωτσιές εκατέρωθεν. Μάλιστα, όπως βλέπουμε, η ένταση μεταφέρθηκε και πάνω στο οδόστημα της Εγνατίας. Με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων απομακρύνθηκαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνεχίστηκε ομαλά το συλλαλητήριο των ποδιακών σωματείων.